Ναι, πρόεδρε. Εδώ φοβούμαι. Καλησπέρα σε όλους και καλησπέρα, πρόεδρε. Καλή χρονιά. Και ευχαριστούμε και τον Αντώνη για την ωραία εισήγησή του. Φοβούμαι ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Ότι η Αμερική θίγεται στρατηγικά από την συζήτηση για την ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία ή από τη συζήτηση για τον ευρωπαϊκό στρατό. Δεν είναι καθόλου έτσι κάτι γνώμη μου. Αντιθέτως, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν την Ευρώπη να χειραφετηθεί και να αναλάβει το κόστος το οικονομικό και το κόστος σε κίνδυνο ζωών για την ασφάλειά της. Δηλώνει ότι θέλει να ανασυστήσει τη Δύση σε μια, ως στρατηγική οντότητα σε μια διαφορετική βάση. Θέλει να αποχωρήσει από πολλές περιοχές και να εστιαστεί στον ειρηνικό. Θεωρεί ότι το πρώτο μέτωπο της είναι η Κίνα. Θέλει να βρει μια συμπληρωματική σχέση με τη Ρωσία, την οποία δεν θεωρεί ισοδύναμο κίνδυνο. Θεωρεί ότι μπορεί να υπάρχουν πολλά κοινά πεδία συνεργασίας, όπως τώρα η συζήτηση για την εγκατάσταση αμερικανικών δυνάμεων σε ρωσικές βάσεις σε σχέση με τις τρομοκρατικές απειλές που μπορεί να εκτοξευθούν από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, γιατί τώρα η διεθνής τρομοκρατία έχει αποκτήσει μια εδαφική βάση, ένα κράτος ανεξαρτήτως ανεξαρτήτως της διεθνούς αναγνώρισής του, και θα ήταν ευτυχής η αμερικανική πολιτική εάν δεν κατέβαλε το 75% των συνολικών δαπανών λειτουργίας του ΝΑΤΟ. Γιατί αυτή τη στιγμή οι σχέσεις στο ΝΑΤΟ είναι 75% οι Ηνωμένες Πολιτείες και 25% οι υπόλοιποι, δηλαδή οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και ο Καναδάς. Υπό την έννοια αυτή, όλες αυτές οι συζητήσεις περί της ευρωπαϊκής πλατφόρμας, ας το πούμε, της αμυντικής που θα υποκαταστεί στο ΝΑΤΟ, είναι, θα έλεγα, εκτός θέματος. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες σου λένε, επί έναν αιώνα η ευρωπαϊκή ασφάλεια ήταν ευρωαμερικανική υπόθεση, με την Αμερική να σηκώνει το κύριο βάρος από τα τέλη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα. Τώρα θα κάνουμε μία ανακατανομή αυτού του κόστους και αυτού του βάρους. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για τις κοινωνίες, σημαίνει πάρα πολλά για την αντίληψή μας για το τι σημαίνει κίνδυνος, τι σημαίνει θάνατος, τι σημαίνει στρατιωτική υπηρεσία, τι σημαίνει επιχειρήσεις εκτός Ευρώπης και ούτω καθεξής. Και αυτό για μας σημαίνει και ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας, η οποία αγωνίζεται να καλύψει το στρατηγικό κενό και των Ηνωμένων Πολιτειών και το στρατηγικό και στρατιωτικό κενό σε πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Άρα λοιπόν αυτό που μας λέει ο Biden, με άγαρμο τρόπο είναι η αλήθεια, με το Αφγανιστάν και με το AUKUS, είναι ότι εμείς θέλουμε μια Δύση με τους δικούς μας όρους. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας. Εσείς έχετε τώρα ένα πολύ μεγάλο πεδίο το οποίο σας ανοίγω, και καλύψω το πεδίο αυτό, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο και την ευθύνη. Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους ζητήματα. Έχει πολύ μικρότερα ζητήματα. Παράδειγμα, η Γερμανία κλιπαρούσε την αμερικανική έγκριση για τον Nord Stream 2 σε σχέση με τη Ρωσία. Δεν έχει ταυτότητα καθαρά δυτική. Δεν την εκλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως μια γνήσια και αξιόπιστη δυτική δύναμη. Πάντα έχει ένα σύμπλεγμα ενοχής από την άποψη αυτή. Η Γαλλία, όπως ξέρετε, έχει ένα αντίστοιχο ενδεχομένο σύμπλεγμα από τότε που ο Ρούσβελτ δεν ήθελε τον Ντεγκόλ καθόλου και μόνο με τη μεσολάβηση του Τσόρτσιλ έμπαινε στο τραπέζι των νικητριών δυνάμεων. Η Γαλλία, επίσης, όπως έχουμε πει και άλλη φορά εδώ στο κύκλο μας, δεν έχει ποτέ συνεισφέρει το πυρηνικό της οπλοστάσιο στο προστάσιο του ΝΑΤΟ. Μετά την επιστροφή στο στρατιωτικό σκέλος, πυρηνικά δεν επανήλθε στον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Το μόνο ευρωπαϊκό πυρηνικό οπλοστάσιο που μετέχει στο ΝΑΤΟ ως δύναμη αποτροπής είναι το βρετανικό. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για χώρες όπως είναι η Πολωνία ή οι Βαλτικές χώρες, αλλά και για χώρες όπως είναι η Ουκρανία. Δεν μπορεί η Ευρώπη λοιπόν να ξεφύγει από τα μεγάλα διλήμματα. Τώρα, η συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι βλέπω, είναι εάν η Κίνα είναι όντως υπερδύναμη. Θεωρούν ότι υπάρχει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας πριν καταστεί πραγματικά υπερδύναμη. Δεν θεωρούν ότι είναι υπερδύναμη με την έννοια της στρατιωτικής υπερδύναμης,
που εξάγει υπηρεσίες ασφάλειας σε τρίτες χώρες. Έτσι ορίζουν την υπερδύναμη. Οπότε θεωρούν ότι επειγόντως πρέπει τώρα να αντιδράσουν. Δεν ξέρω αν στο μυαλό τους κάποιοι κύκλοι έχουν την Ταϊβάν ως πεδίο σύγκρουσης ή ως αφορμή. Μπορεί όλο αυτό να είναι ένα positioning που γίνεται για να επιτευχθεί μια εμπορική συμφωνία με μια Κίνα η οποία αυτή τη στιγμή, θα μας πει, έχουμε εδώ τον κατεξοχήν αρμόδιο συνολόγο να μας πει, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι κάνει μια μεγάλη πολιτιστική επανάσταση, δηλαδή γίνεται μια αναδιάταξη αξιών, δεν γίνονται μόνο οικονομικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, αλλά και ιδεολογικού σε σχέση με το πρότυπο αρενοπότητας, με την καθαρότητα, την ηθική, με τα κριτήρια με τα οποία λειτουργεί το Κομμουνιστικό Κόμμα στο πλαίσιο της αξιοκρατίας και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει η Γαλλία, δεν μπορεί να το καταλάβει όλη η Ευρώπη. Πώς βρέθηκε εκτός. Μα βρέθηκε εκτός γιατί δεν θεωρούν ότι είναι μια δύναμη η οποία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, ιδίως στον ειρηνικό, στο μέτωπο του Ινδικο-Ειρηνικού. Και επίσης μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αναδρομικά το μέγεθος της συμφωνίας Αυστραλίας-Γαλλίας για τα συμβατικά υποβρύχια. Δηλαδή διαβάζω κάτι ποσά τα οποία δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω. Γιατί κινούνται μεταξύ 50 και 60 δισεκατομμυρίων, άλλοτε ευρώ, άλλοτε αμερικανικών δολαρίων, άλλοτε δολαρίων Αυστραλίας. Όπως και να το πάρει κανείς, είναι αδιανόητα μέγεθη. Ένα συμβατικό υποβρύχιο δεν κάνει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα πρέπει να έχουν παραγγελία, στο πούμε, 100 υποβρύχια. Θα έπρεπε να έχει παραγγελία συμβατικά υποβρύχια. Δεν είχε. Αποκλείεται να υπάρχει τέτοια συμφωνία με την Αυστραλία, αυτή που σόκαρε τη Γαλλία και εμείς τη βοηθήσαμε τώρα με την κίνηση που κάναμε. Άρα αυτό το οποίο δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι αν αυτό που λέει ο Biden είναι η Αμερική είναι πίσω ή αν η Αμερική είναι πρώτη. Και αυτό νομίζω θα κάνει καιρό να μας το πει και η ίδια η Αμερική, διότι κατά βάθος φαίνεται ότι η εξωτερική πολιτική του Τραμπ με όλες τις αντιφάσεις και τις αδυναμίες και τους ανορθολογισμούς έχει ασκεί βαθύτερη επιρροή πια στην κυβέρνηση Biden. Τώρα από εκεί και πέρα θα έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί πρέπει να συνδυάσουμε και τα της περιοχής μας. Έτσι, δηλαδή, πιστεύω ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ τις εξελίξεις στη Μεσόγειο, αυτό το οποίο συνέβη με την Άουκους. Διότι επηρεάζει την αμερικανική παρουσία. Και θα το δούμε όταν θα υπογραφεί η αμυντική συμφωνία, η πολυετής αμυντική συμφωνία τώρα 14 Οκτωβρίου και θα τη δούμε να δημοσιεύεται και να συζητείται στη Βουλή, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις βάσεις και τι ακριβώς σημαίνει και με τα εξοπλιστικά προγράμματα γενικότερα, διότι αυτή τη στιγμή όλα αυτά πολύ καλά με τις φρεγάτες και με τις κορβέτες πιθανώς και με τα Ραφάλ, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε τον έλεγχο της τεχνολογίας και της συμβατότητας των συστημάτων στο ΝΑΤΟ τον έχουν πάντα οι Αμερικάνοι. Δηλαδή δεν το εγκαταλείπουν αυτό. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω τεχνικά αυτό στο σημερινό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται, ας το πούμε έτσι, βρίσκονται οι νέες τεχνολογίες, πληροφορική, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Αλλά πάντως οτιδήποτε συνδέεται με την λεγόμενη διαλειτουργικότητα, διασυνδεσιμότητα των οπλικών συστημάτων στο ΝΑΤΟ, το έχουν υπό απόλυτο έλεγχο, δεν το αφήνουν. Μη σας κουράζω τώρα με διάφορα τέτοια που θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Εντάξει, νομίζω ότι πήραμε μια ωραία ιδέα και ευχαριστώ θερμότατα τον Αντώνη γι' αυτό. Δεν μας πρόεδρε, αν μου επιτρέπεις μια ερώτηση στον κύριο Βενιζέλο. Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει ενδεχόμενο, ή μάλλον να σας πω στη συνέντευξη που έδωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, τον Σπίγκελ, υπήρχε η ερώτηση αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει ο ψυχρός πόλεμος που θεωρεί σήμερα η Κίνα θερμός. Απάντησε λοιπόν το εξής, ότι είναι ψυχρός αλλά όχι τόσο ψυχρός. Αλλά όμως μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη στις 14 στην Ευρώπη.
ένα ατύχημα. Ναι. Ναι. Για το Φερεντινάδο. Θα έλεγα ότι εξίσου σημαντική ήταν και η παρέμβαση που έκανε ο Σόρος για την επένδυση της BlackRock στην Κίνα, που εκφράζει ένα μείγμα αντιλήψεων και στερεοτύπων που είναι αμερικανο-ανατολικο-ευρωπαϊκό. Αμερικανο-ανατολικο-ευρωπαϊκό. Και σου λέει, όχι, είναι τεράστιο λάθος, εγκληματείτε εις βάρος των μετόχων σας και εις βάρος της δημοκρατίας, επενδύοντας στην Κίνα. Άρα μπορεί πράγματι ο πόλεμος να αποκτήσει χαρακτηριστικά ιδεολογικά, αξιακά, και εκεί να πάψουν να λειτουργούν, ας το πούμε, τα φρένα του ορθολογισμού στις διεθνείς σχέσεις. Αυτό θα το δούμε και από τη συμπεριφορά της Κίνας. Αν η Κίνα δεν λειτουργήσει, ας το πούμε έτσι, προκλητικά σε σχέση με την Ταϊβάν, που πιστεύω ότι είναι ο μεγάλος συμβολισμός, μπορεί αυτό όλο να καταλήξει σε μία συνύπαρξη διαμέσου μιας μεγάλης εμπορικής συμφωνίας, πίσω από την οποία θα τρέξει η Ευρώπη. Η Ευρώπη, αυτό που λέγαμε για την εξισορροπιστική, ήδη φορούμενη στάση της Ευρώπης. Η Ευρώπη πήγε να το παίξει αυτό το χαρτί, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα. Μεταξύ εκλογής και ορκομοσίας Biden, πήγε να συνάψει την ευρωκινεζική εμπορική συμφωνία. Και αυτό προκάλεσε μια πολύ μεγάλη αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρήθηκε ότι είναι, ας το πούμε έτσι, ένας περίεργος ευρωπαϊκός ενδοτισμός σε σχέση με την Κίνα. Και σε επίπεδο εθνικό, όλοι νομίζουν ότι έχουν προνομιακή σχέση. Κανείς δεν βλέπει τι κάνει η Κίνα σε όλη τη ζώνη, σε όλο το χάρτη. Και πιστεύω ότι σε αυτό το παγκόσμιο σύστημα, το λένε τώρα πια όλοι, ο παίκτης ο οποίος θα γύρει την πλάστιγκα προς το τι σημαίνει Δύση πραγματικά, είναι η Ινδία. Δηλαδή, αν θα ενσωματωθεί στρατηγικά σε αυτό που λέγεται Δύση. Η Δύση θα αποκτήσει επίτιμα μέλη, όπως λέγανε παλιά. Και το βασικός παίκτης από την άποψη αυτή θα είναι η Ινδία, λόγω γεωγραφικής θέσης, λόγω πληθυσμιακού όγκου, η πρώτη χώρα στον κόσμο, δημογραφικά, λόγω αγγλοφωνίας, λόγω ικανότητας να κινείται στις νέες τεχνολογίες, λόγω. Και πυρηνική. Και λόγω του potential και λόγω της πυρηνικής, ας το πούμε. Αλλά βεβαίως τώρα καλούνται να εξηγήσουν, εδώ έχουμε από ό,τι αντιλαμβάνομαι τον κατεξοχήν ειδικό, τον κύριο οικονόμου, καλούνται να εξηγήσουν αν κάνουν proliferation με το AUKUS, με τα πυρηνικά υποβρύχια, ας το πούμε έτσι. Δεν τους απασχολεί ότι μπορεί η Τουρκία με 3 πυρηνικά εργοστάσια, ας το πούμε έτσι, να αποκτήσει εν δυνάμει τις προϋποθέσεις να παίξει ένα παιχνίδι, ένα σχεδόν παιχνίδι, στο πεδίο αυτό. Σου απασχολεί το θέμα των πυρηνικών υποβρυχίων. Εντάξει, ψηλαφυτά, δεν θεωρώ ότι έχουμε καθαρή εικόνα. Οι πληροφορίες μας είναι δημόσιες, από δημόσιες πηγές, από ανοιχτές πηγές. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε μεγαλύτερο βάθος. Παρακινδυνευμένα θα ήταν τα συμπεράσματά μας, αλλά να είμαστε ψηλιασμένοι. Πιστεύω ότι είμαστε αρκετά τώρα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, για την παρέμβασή σου. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε.